Το διώξαν το πουλάκι μου από το κόμμα. Τι? Λέω, το διώξαν το πουλάκι μου από το κόμμα. Σε διώξαν, καμάρε μου, και από εκεί. Τι το διώξε, καλέ, το χειροκροτούνε. Το χειροκροτούνε, το βλέπω, δεν είμαι ηλίθια. Το χειροκροτούνε. Είναι παλιά αυτά τα πλάνα. Το κάνουν αφιέρωμα, ξύπνα! Τι αφιέρωμα, παιδί μου, είσαι τρελή, τώρα είναι αυτό. Μόλις έφυγε ο πρωθυπουργός, πήγε στα γραφεία του Πασόκ. Και το χειροκροτούν τώρα? Τώρα. Μήπως το χειροκροτούν επειδή παραιτήθηκε? Όχι, το χειροκροτούν γιατί πέτυχε τους στόχους του. Είχε στόχους, πότε, πού ήμουν εγώ, φέρε λίγο νερό. Καλά, καλέ, εκεί στα γραφεία του Πασόκ δεν έχουν ματάκι στην πόρτα? Δεν κοιτάνε πριν να ανοίξουν να δουν ποιος είναι? Και εγώ σου λέω στην Ιπποκράτους δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι γίνει. Όλοι οι δρόμοι της Αθήνας το έχουν καταλάβει. Μόνο ο Ιπποκράτους, ένας μόνο δρόμος στην Αθήνα δεν το έχει καταλάβει. Μην με νευριάζεις. Δεν σε νευριάζω, βλέπω. Αφού συνεχίζει να είναι πρόεδρος του Πασόκ, πού να πάει κι αυτός? Του σκύψει το κουδούνι, τι να του πούνε? Δώσανε, δώσανε! Τι να του πούνε? Κι εγώ σου λέω, θα το κρατήσουνε. Να το κρατήσουνε. Σαν κάντρο όμως. Να του κάνουν ένα ωραίο ξύλινο κάδρο, φερετρί. Άκου, θα τον κρατήσουν. Πολύ με νευρίαζες τώρα. Και τι καλή, υπάρχει περίπτωση αυτός να γίνει πρωθυπουργός? Όχι. Ε, τότε γιατί να τον κρατήσουνε? Μοσχάρ που δεν μπορείς να το σφάξεις, να το πουλήσεις, το κρατάς. Να σου τρώει το χορτάρι τζάμπα. Μη χειρότερα. Ναι, αλλά αυτοί το πιστεύουνε. Πώς είναι, μανούλα μου? Ρώτα τα κάλο. 11% έφτασε. Την άλλη Κυριακή θα είναι 9. Λέω τώρα. Αν τον αφήσουν μέσα, θα φτάσει το Πασόκ σε θερμοκρασίες νευροκοπίου. Μείον 2, μείον 4. Άντε πήγαινε σπίτι σου, μανούλα μου, να ησυχάσουμε. Να ησυχάσεις κι εσύ. Να πέσουμε να κοιμηθούμε κι εμείς. Άντε, γόρι μου, άντε να κοιμηθούν λίγο και οι άλλοι άνθρωποι. Ο Σαρκοζής, η Μέρκελ, ο Γιούγκερ, ο Μπαρόζος. Μα τι μας φταίει ο ξένος κόσμος? Να σε ξενυχτάμε. Να σε ξενυχτάμε εμείς, το καταλαβαίνω. Είμαστε συγγενείς. Ναι. Αλλά όλο το νοσοκομείο στο πόδι. Άντε, γορμάτι, βάλε τις πρωτοφλίτσες σου εκεί πέρα, άντε. Ναι, 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 θα είναι πολύ δύσκολο χωρίς εσένα, αλλά θα προσπαθήσουμε. Ναι, ναι, τώρα θα έρθουν και τα άλλα τα παιδάκια, οι φίλοι σου. Ο Καρατζαφερούλης. Ναι, ναι, θα σας κάνω και popcorn. Πιτζάμα πάρτι. Όχι, δεν μπορεί ο Άδωνης απόψε, λεβέντη μου. Έχει υπουργείο. Ο σοσιαλισμός σε μάρανε. Ω, να μου χαθείς, να χάνεσαι. Σύχαμα. Κάτσε, μωρέ, κάτω να κοιμηθούμε. Έκανε τον Άδωνη υπουργό. Τόσες υπογραφές. Κουράστηκες, αγόρι μου, κουράστηκες. Όλα τα υπέγραψες. Χαρτί για χαρτί δεν άφησες. Μέχρι και τα χαρτιά υγείας τα υπέγραψες. Δεν έχουμε χαρτί υγείας. Ό,τι χαρτί σου δίνανε το υπέγραφες. Σε όλα συμφώνησες. Τόσες συμφωνίες, αγάπη μου, τον Μπετόβεν να ήσουν. Τι είπες, καλέ. Μην μιλάς λίγο. Δεν μιλάω εγώ. Μα δεν μπορώ να... Θες να ηγηθείς πάλι του Πασόκ σε εκλογές του Φεβρουαρίου? Ποιο Πασόκ, μανούλα μου? Αυτά δεν λέμε τόση ώρα. Δεν έχεις αφήσει Πασόκ. Εσύ, μανούλα σου, τα αδέλφια σου και 49 εγκεφαλικά. Γύρνα, γόρι μου, σπίτι. Πήγαινε, γόρι μου, γιατί τελειώνει και η επίδραση από το χάπι που έχω πάρει και τα βλέπω τα νεύρα να σκαρφαλώνουν πάλι στα κεραμίδια. Άντε! Άντε! Άντε, γιατί αφού τίναξες όλη την Ευρώπη, καλέ, στον αέρα, κακό χρόνο να έχεις. Ήθελες και τον Πετσάλνικο για πρωθυπουργό. Αυτή την έρημη, τη Μέρκελ, δεν τη σκέφτηκες που θα έβλεπε τον Πετσάλνικο μπροστά της, τι θα πάθαινε? 3 μέρες!
Τρεις ολόκληρες μέρες έψαχνες να βρεις έναν πιο ηλίθιο από σένα. Τρεις μέρες! Για να πούμε μετά μέσα μας χίλιες φορές ο Γιώργο. Τον πίκρανα τώρα. Σώπα, σώπα. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Αχ. Σου άφησε ζημιά εκείνο το πέσιμο. Του άφησε ζημιά. Είχε λόγους η μανούλα του να ανησυχεί. Είχε λόγους. Δεν ήταν επιφανειακό το χτύπημα. Άκου, άκου, άκου. Τον Πετσάλνικο. Τον Πετσάλνικο. Α, Πετσάλνικο. Τον Πετσάλνικο θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Ούτε τη χώρα τον ένοιαζε, ούτε συμφορές που μας άφησε τον ένοιαζαν. Ήθελε να μας αφήσει και τον Πετσάλνικο. Κράτησέ με! Κράτησέ με! Σε κρατάω! Θα πάω να το χτυπήσω! Σε παρακαλώ! Θα σε χτυπήσω! Έχουμε χάσει την υγεία μας για τον Κολοπετσάλνικο! Σε παρακαλώ, αγάπη μου! Δεν σε κοιμήσω, αγάπη μου! Μα τον Πετσάλνικο! Σε παρακαλώ! Δεν είναι τώρα πρωθυπουργός! Ναι, αλλά θα μπορούσε! Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή η χώρα να έχει πρωθυπουργό του Πετσάλνικο! Δεν τον έχει όμως! Δεν τον έχει! Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Έβαλε τον Πετσάλνικο να σταματήσει τη χρεοκοπία! Θα το λάθω! Εντάξει, ήταν και αυτός που του πρότεινε το δημοψήφισμα, ο Πετσάλνικος. Α, θα το χτυπήσω! Θα το χτυπήσω! Θα το χτυπήσω! Χειρότερο το έκανες τώρα! Κράτησέ με, κράτησέ με! Και καλά, καλά, εντάξει, περίμενε, στάσου. Και καλά, το Γιώργο δεν το κόβει. Δεν το κόβει, δεν το κόβει. Δεν σε κόβει, εγώ δεν σε κόβει. Όχι. Το πικραίνω, το πικραίνω. Δεν με, το Σαμαρά. Όταν του είπες Πετσάλνικος, δεν του σηκώθηκε Πετσάλνικος όρθια! Ο Σαμαράς ήθελε να συμφωνήσει σε κάποιον οποιονδήποτε. Δεν έχω πρόβλημα, αγάπη μου, με τον οποιονδήποτε. Μη με τρελαίνεις κι εσύ, με τον Πετσάλνικο έχω πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συνεχούμε. Να έπαινε η μάνα του Πετσάλνικου να έπαινε, δεν θα είχα τόσα νεύρα. Η θεία του Πετσάλνικου. Ο περιπτεράς του Πετσάλνικου. Όχι ο Πετσάλνικος να έπαινε. Όχι αυτός. Εμείς ψάχναμε πρωθυπουργό. Δεν ψάχναμε. Και ας πούμε ένα φίλο του Γιώργου, κράτε λίγο την καρέκλα να έρθω εγώ μετά να ξανακαθίσω. Θεέ μου, τι βλάκας, τόσο βλάκας. Τόσο βλάκας, τόσο βλάκας, τόσο βλάκας. Πόσο βλάκας, πες μου, μίλω μισή τουλάχιστον. Μίλα με εσύ πώς, όχι το ξέρω ότι είναι τόσο βλάκας, άλλο σε ρωτάω. Πώς μπορεί να είναι κανείς τόσο βλάκας. Είναι της 7ης ημέρας, παιδί μου. Τι λες καλύτερα. Υπάρχει μια θεωρία ότι ο Θεός έρχεται στον κόσμο σε 6 μέρες. Ε. Και μετά το μετάνιωσε. Ε. Στο τέλος έκτησε. Ε. Δεν μπορούσε να τους καταστρέψει. Α. Και την 7η ημέρα έφτιαξε μόνο μαλάκες ηλίθιους και τους έβαλε μέσα τους κόρπους. Ο Γιώργος είναι της 7ης. Για να μην περνάνε καλά οι υπόλοιποι της έκτησης. Ο Παπαδήμος πώς σου φάνηκε. Ήσυχος, ήσυχος, ήσυχος. Γιατί είναι τόσο ήσυχος αυτός. Γιατί ξέρω ότι θα φύγει. Αν ήξερε ότι θα μείνει, έτσι θα ήταν. Άκου, Πετσάλνικο. Άκου, Πετσάλνικο. Δεν θέλω να σε νευριάσω, αλλά οι φήμες λένε ότι ο Πετσάλνικος είναι πιο έξυπνος από τον Γιώργο. Πέρασε έξω τώρα. Τώρα έξω, όσο εδώ ήταν. Όσο εγώ, το Γιώργο, μπορεί να τον βρίζω γιατί εγώ είμαι Πασόκ. Άκου, Πετσάλνικος. Πάνω από το Γιώργο. Θα πάω να χτυπήσω τον Πετσάλνικο. Μισό λεπτό. Θα το χτυπήσω! Αυτός θα φάει το ξύλο! Τελείωσε!
Ετοιμάστηκες να σώσεις τη χώρα. Εσύ θα βάζεις το ξύλο. Από πού και ως πού καλεί ο Πετσάλινικος Σωτήρας. Δεν είναι μόνο ένας τρελός στο Πασόκ. Αυτό δεν είναι κόμμα, είναι φωλιά του κούκου είναι. Τους έχει τρελάνει ο Γιώργος, τους έχει χαζέψει όλους. Σαν τη μανούρα μας, όταν έπαθε εγκεφαλικό, άρπαζε το κοτόπουλο, τον μπούτι και το σήκωνε πάνω σαν ποτήρι και φώναζε την υγειά μας. Τι να κάνουμε κι εμείς. Σηκώναμε τα δικά μας τα κοτόπουλα και τσουκρίζαμε. Κατάλαβες τι έγινε, χάζεψε ο Γιώργος. Και χαζέψανε όλοι, γι' αυτό. Γι' αυτό τον δεχτήκανε στην Ιπποκράτους. Ξέρουν ότι δεν είναι καλά, αλλά ποιος θα του το πει. Δεν θυμάσαι τι έγινε στο τέλος με τη μαμά. Ε, τι πάθαμε. Που ήταν 85 χρονών και ήθελε να πάει στο σχολείο, πρώτη δημοτικού. Κλάματα, φωνές, γιατί μου στερείτε το σχολείο. Και τι να αναγκαστήκαμε να νοικιάσουμε και τζαμάν πούλμεν και ντύσαμε μαθητές όλη τη γειτονιά. Αχ, Θεέ μου, αυτός τώρα ποιος ξέρει πού θα τους πάει με το πούλμαν. Τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι που δεν τολμάει να του το πει και κανένας. Κλανομαρία. Πες το εσύ, μωρέ, πες το εσύ. Τι εγώ. Μέλος του Πασόκ τόσα χρόνια είσαι. Στείλ το ένα γράμμα, ένα email, ένα Twitter. Ναι. Να σου πω γιατί πλοκωνόμαστε. Αφού ο Πετσάλικος έφυγε, ο Γιώργος να έμεινε, ο Παπαδήμος να έρθει, ο Μητσοτάκης να έμεινε, όλη τη δουλειά θα κάνουν. Ναι. Θα υπογράψουν χαρτιά που τους στέλνουν, δεν κάνουν κάτι άλλο. Τότε τον Παπαδήμο γιατί τον βάλε. Για να γλιτώσει το ξύλο Γιώργος. Κάτσε, περίμενε. Πριν θα γράψω κάτι. Τι να το γράψω το Γιώργο. Λοιπόν, κάτσε. Γιώργο, παιδί μου, μάζεψέ τα με το καλό που σου θέλω και φύγε. Ε, όχι έτσι, παιδί μου. Τι. Βάλ το η πατρίδα. Ναι. Πατρίδα, τον πιάνω αυτά τα ακροδεξιά, τον πιάνω το συγκεκριμένο. Ωραία, η πατρίδα Γιώργο, παιδί μου, που τόσο αγαπάς, δεν θέλει να σε ξαναδεί στα μάτια της. Μα... Είσαι σκληρή. Σου λέω να βρεις έναν καλό τρόπο. Ναι. Ορίστε, πες εσύ. Ο Γιώργο, παιδί μου, ναι. Ό,τι έγινε, έγινε. Ναι. Η πατρίδα σε χρειάζεται. Θα χτυπήσω εσένα. Άσε με να ολοκληρώσω. Ναι. Η πατρίδα σε χρειάζεται. Όχι τώρα αμέσως. Αύριο, μεθαύριο. Τι αύριο, μεθαύριο. Όχι αύριο, μεθαύριο. Ναι. Απλά επειδή πάλι σε σένα θα πέσουν τα δύσκολα, Γιώργο. Ναι, για να έρθει να τα κάνει δυσκολότερα. Όχι. Τι. Δεν θα τα κάνω αυτά. Επειδή λοιπόν, Γιώργο, θα σε χρειαστεί η πατρίδα, ξεκουράσω ναι. Τώρα λίγο, παιδί μου. Πάρ' ναι. Το κανό. Ναι. Και. Ναι. Πάρ' το κανό. Και με την πρώτη μεγάλη κακοκαιρία που θα δει, μπε στη θάλασσα. Δεν μπορώ να γράψω με αυτά. Άσε με να τελειώσω. Όχι. Πάρε τον αέρα σου, Γιώργο. Ναι. Και όταν αλλό σε χρειαστεί, να είσαι σίγουρο, αγόρι μου, θα έρθει να χτυπήσει τη δικιά σου πόρτα. Ναι. Ξέρουμε πόσο ικανό είσαι. Ναι. Σε ευχαριστούμε για όσα έκανε μέχρι τώρα. Α, καλό. Ιστερόγραφο. Τι ιστερόγραφο. Ιστερόγραφο. Σου στέλνω το πορτοφόλι μου. Το πράσινο. Αυτό που έκανα βεντάλια και σε παρακαλώ να ξαναβάλει μέσα όλα αυτά που μου πήρε άνευ λόγου και αιτία. Στα έχω γραμμένα. Σου στέλνω το λογαριασμό της ΔΕΗ. Το χαράζι που μου έβαλε στο τελευταίο του ακινήτου. Σου γράφω μία-μία τις έκτακτες τις φορές. Ξέρω ότι δεν σου είναι δύσκολο να τα επιστρέψεις. Και τον Τζουκάτο το ξέρεις. Και τον Άκη το ξέρεις. Και τον Μαντέλη το ξέρεις. Και το Χριστοφοράκο το ξέρετε. 180 εκατομμύρια διάβασα σήμερα ότι έδωσες μυστικά στο Υπουργείο Εξωτερικό. Αγόρι μου, λοιπόν ξέρεις εσύ, θα τα βρεις. Σου στέλνω και την κομματική μου ταυτότητα, δεν ξέρω που την έχω τώρα, για να θυμάσαι ότι κάποτε με είχες οπαδός σου, στον Αγύριστο.